Αγαπητοί μας τηλεθεατές, χαίρετε εδώ και είμαστε και σήμερα ζωντανά στην τηλεόραση Θάρη, στην εκπομπή Πρόσωπο προς Πρόσωπο, 3η 13 Ιουλίου. Στέλνουμε χαιρετίσματα αγάπης σε όλα τα ευλογημένα μας δωδεκάνησα. Τα μηνύματα τα λαμβάνουμε καθημερινά. Μας δίνουν δύναμη και όθηση για να συνεχίσουμε. Δεν λησμονάμε βέβαια και νησιά που παρακολουθούν τα προγράμματα της τηλεόρασης Θάρη, όπως είναι η Χίος, η Σάμος, η Ικαρία, η Φούρνη. Νησιά που κρατάνε την ελληνικότητά τους, νησιά που κρατάνε τις παραδόσεις τους, τα ήθη και τα έθιμά τους, ιδιαίτερα σε αυτές τις δύσκολες εποχές της πανδημίας. Αλλά στέλνουμε διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο τα χαιρετίσματα και την αγάπη μας. Θα ξεκινήσουμε στο πρώτο μας μέρος με ένα θέμα εθνικό, με ένα θέμα που μας αγγίζει όλους, με ένα θέμα που εδώ από την τηλεόραση Θάρη πάντοτε τέτοιες μέρες ασχολούμαστε με αυτό και δεν είναι άλλο από την εισβολή στην Κύπρο. Έχουμε εκλεκτούς ανθρώπους που θα μοιραστούν μαζί μας μνήμες και σκέψεις για την θλιβερή αυτή επέτειο της εισβολής 20 Ιουλίου του 1974. Να καλησπερίσω τον ιστορικό πρόεδρο, όπως είπε ο Μιχάλης ο Αντιπρόεδρος, αγαπητέ μου γιατρέ, Γεώργιε Σημεωνίδη. Χαίρομαι ιδιαιτέρως που είσαι και πάλι εδώ πιστός σε αυτό το ραντεβού, θα το έλεγα εγώ, με την ιστορία, εδώ στην τηλεόραση Θάρη, για να μοιραστούμε με τους αγαπητούς μας τηλεθεατές αυτές τις μνήμες, αυτές τις μαρτυρίες, γιατί σε αυτόν τον τόπο τελικά τίποτα δεν χαρίζεται. Ευχαριστούμε, πατέρα Νεκτάριε, που είμαστε και απόψε μαζί, διότι το δεν ξεχνώ, πρέπει να το κρατούμε. Έχουν περάσει 47 χρόνια, δεν ξεχνάμε και δεν θα ξεχάσουμε. Υπάρχει φυσικά ένα κομμάτι το οποίο δυστυχώς συμβιβάζεται με κάποια πράγματα, αλλά το να είναι η μισή σου η πατρίδα σκλαβωμένη από την τουρκική μπότα, το να έχει γίνει μια εισβολή η οποία έχει καταδικαστεί από τα Ηνωμένα Έθνη και ακόμη να μην έχουν μπορέσει να φύγουν οι Τούρκοι από εκεί και να ζήσουμε όλοι οι Κύπροι, χριστιανοί, ορθόδοξοι, μουσουλμάνοι κλπ, να ζήσουμε όλοι μαζί, δεν γίνεται να ξεχνάμε. Και ο Σύλλογος Κυπρίων Ρόδου είναι πάντα στο μετερίζει για να θυμίζει αυτά τα πράγματα. Και πρέπει να τα θυμόμαστε και μάλιστα για να μην το ξεχάσω θα πω και κάτι τώρα. Στη μνήμη όλων αυτών που σκοτώθηκαν κάτω, σε αυτούς που χάθηκαν, σε αυτό το κομμάτι της Κύπρου που χάθηκε, είναι καιρό να σταματούμε να πατάμε το κουμπί στην τηλεόραση για να δούμε το γιατρό, το τουρκικό σίριαλ. Να πατάμε το κουμπί στην τηλεόραση να δούμε την Ελίμ, πώς τη λένε. Καθή στιγμή έχουμε την μπότα του Τούρκου στην Κύπρο, έχουμε τις απειλές για το Αιγαίο και εμείς καθόμαστε να βλέπουμε τουρκικά σίριαλ. Αυτό το θεωρώ εγώ απαράδεκτο. Το είπα τώρα στην εισαγωγή, δεν μπορούσα να το ξεχάσω μετά όπως θα ξεκινούσαμε. Και εμείς σαν Σύλλογος Κυπρίων πάντα μέχρι να μπορέσει τουλάχιστον να βρεθεί μία λύση στην Κύπρο, εμείς θα είμαστε πάντα εδώ μαζί σας. Πολύ καλά κάνεις που το τονίζεις αυτό και θα έλεγα εγώ και θα προέκτηνα αυτή τη σκέψη σου ότι πραγματικά αυτό είναι μία έκπτωση, γιατί παρατηρούμε πολλές φορές και το έχουμε δει κι εμείς να λένε κάποιοι άνθρωποι ότι μην βάλεις την τάδε εκπομπή γιατί πρέπει να δω το σίριαλ. Νομίζω ότι αυτός ο εθισμός κάθε άλλο παρακαλώ μας κάνει και αυτές οι μνήμες και αυτές οι μαρτυρίες είναι τόσο συγκλονιστικές από όλους εσάς που ζήσατε αυτά τα γεγονότα και δεν είναι μικρό διάστημα, γιατρέ μου, μισός αιώνας περίπου, να μην υπάρχει αυτή η λεγόμενη δικαίωση, έτσι. Να καλησπερίσω τον αγαπητό μου ταμία, τον Κώστα τον Κυριακίδη. Πάντοτε κάθεσαι σε αυτή τη συγκεκριμένη θέση, αγαπητέ μου κύριε Κωνσταντίνε. Χαίρομαι ιδιαιτέρως που και εσύ θα μας πεις με αυτή την τοπολαλιά την Κυπριακή που είναι τόσο όμορφη και τόσο έχει μία μουσικότητα, αυτές τις μνήμες και εσύ και τις μαρτυρίες τις δικές σου. Πάτερ, ευχαριστούμε καταρχήν που μας δίδεται ο λόγος να μεταφέρουμε τις σκέψεις και τις μνήμες που έχουμε βιώσει το 1974. Οι δικοί μας οι Ιούλιδες είναι γεμάτη μνήμες, πόνο και περηφάνεια. Το λέμε αυτό γιατί πρόσφατα βρήκαν τα οστά του συνταγματάρχη μου με DNA στο χωριό Σιχαρή, τα δώσανε στους δικούς του
και ενταφιάστηκε στην πατρίδα του, στη γενέτειρά του. Αυτό είναι μετά από 47 χρόνια να βρίσκεις τα οστά κάποιου αδικοχαμένου αγωνιστή, είναι κάτι το οποίο σου προκαλεί θλίψη και πόνο. Όμως παράλληλα είναι και αυτό που είπες, την περηφάνεια, γιατί στο άκουσμα αρχικά αυτών των λέξεων πώς μπορούμε να συντεριάσουμε τον πόνο με την περηφάνεια, δηλώνει αυτή την περηφάνεια ότι βρέθηκαν αυτά, ότι ενεταφιάστησαν και ότι πραγματικά γύρισαν εκεί σε αυτόν τον τόπο που είναι αιματοποτισμένος από αίμα ηρώων και μαρτύρων συγχρόνως. Να καλησπερίσουμε και τον αγαπητό αντιπρόεδρο, τον Μιχάλη Οικονομίδη, και θα δανειστώ, γιατί όπως είπε και ο ιστορικός πρόεδρος εδώ, έχει ανεβάσει στο διαδίκτυο με όλα αυτά τα οποία γράφεις, αγαπητέ μου Μιχάλη. Κύπρος λοιπόν, Φίνικες, Ασσύριοι, Αιγύπτιοι, Ρωμαίοι, Σαρακινοί, Ενετοί, Οθωμανοί, Εγγλέζοι, Τούρκοι, γλώσσα ελληνική, θρησκεία Ορθόδοξος Χριστιανισμός, ήθη και έθιμα ελληνοχριστιανικά, παιδεία ελληνική. Κανένας κατακτητής δεν κατάφερε να μας αλλάξει. Πάτερ Νεκτάρη, εγώ θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω θερμά για την ευκαιρία που μας δίνετε, τιμώντας τον αγώνα του κυπριακού λαού για την ελευθερία του, για την απελευθέρωση από τον κατακτητή, να πούμε μία γνώμη, μία άποψη και τις μνήμες που είχαμε τις τραγικές εκείνες μέρες. Το να λησμονεί ένας λαός σημαίνει ότι δεν έχει μέλλον. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι εμείς που τα έχουμε ζήσει τα γεγονότα, δεν έχουμε μόνο την ευθύνη να θυμόμαστε οι ίδιοι, αλλά να μεταδίδουμε τις μνήμες και τις των τραγικών εκείνων ημερών στις νέες γενιές. Στις νέες γενιές που λυπάμαι να πω ότι δεν έχουν συνέστηση, έστω και μία ελάχιστη μειοψηφία δεν γνωρίζει, και φταίμε εμείς γι' αυτό. Δεν έχουμε μεταδώσει όπως θα έπρεπε να το κάνουμε στις νέες γενιές τις εμπειρίες, τις μνήμες των τραγικών εκείνων ημερών, και έτσι οι νέοι, μια μεγάλη πλειοψηφία των νέων, δεν γνωρίζει και δεν ενδιαφέρεται. Γιατί δεν ενδιαφέρεται? Γιατί εμείς δεν τους έχουμε μεταδώσει αυτά τα βιώματα που είχαμε και τις ιδέες και τις απόψεις όσον αφορά τις μνήμες αυτές. Μήπως υπάρχει όμως και αυτό το κομμάτι της αδιαφορίας από πλευράς των νέων παιδιών? Δηλαδή αυτό το οποίο λέτε εσείς ως καθήκον, μήπως έπρεπε αυτά τα νέα παιδιά, τα οποία είναι εθισμένα σε ένα διαφορετικό τρόπο ζωής με το διαδίκτυο και το ίντερνετ, να το ψάξουν να το βρουν? Θα ψάξουν να το βρουν εάν τους δώσει η εκπαιδευτική κοινότητα, οι γονείς, οι οικογένειες, τα ερεθίσματα για να το κάνουν αυτό. Δεν μπορεί, δηλαδή, αυτό που είπε ο πρόεδρος μας έχει απόλυτο δίκιο. Δεν μπορεί σήμερα να υπάρχει κατοχή, εισβολή, καταπάτηση κάθε ανθρώπινου δικαιώματος στο νησί της Κύπρου, απειλή στην Ελλάδα. Μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε να κάνουμε ένα φασιστικό καθεστώς, το οποίο απειλεί την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας μας. Γιατί όταν λέω εγώ πατρίδα, εννοώ και Κύπρο και Ελλάδα. Αδιάσπαστα είναι αυτά. Κύπρος, Αιγαίο, μέτωπο ενιαίο. Επομένως λοιπόν, δεν μπορούμε, όταν αντιμετωπίζουμε αυτές τις απειλές, όχι, δεν είναι θέμα μόνο μνήμης, είναι και θέμα της σημερινής πραγματικότητας. Και της ευθύνης που έχουμε. Να βλέπουν τα παιδιά, η νεολαία, οι γυναίκες, οι άντρες ή οποιοσδήποτε, να βλέπει τουρκικά σύριαλ, τα οποία είμαι βέβαιος, εγώ δεν έχω δει ποτέ, αλλά είμαι βέβαιος ότι κρύβουν παγίδες. Προπαγάνδα και παγίδες. Είναι ανεπίτρευτο αυτό το πράγμα.
Γιατρέ, πες μας κάποια πράγματα, έτσι όπως ανοίξαμε αυτή τη συζήτηση με τον Μιχάλη, και νομίζω ότι αυτοί οι προβληματισμοί πρέπει όλους να αρχίζουν να μας προβληματίζουν με την καλή έννοια, με τον υγιή προβληματισμό. Πες μας λοιπόν κάποια πράγματα, ποια είναι η στοχοδοσία σας κάθε χρόνο, γιατί περνάει αυτή η επέτειος και έχουμε αναμονή και προσμονή για την επέτειο πάλι του χρόνου και γίνονται κάποιες εκδηλώσεις, γίνεται το μνημόσυνο, αλλά τι θέλετε να περάσετε, πώς θέλετε αυτό το οποίο είπε ο Μιχάλης και ο Κώστας να το αφογκραστούν τα νέα παιδιά, ούτως ώστε να δημιουργηθεί υγιής βάση για να μπορούν τα παιδιά να περάσουν στην αντεπίθεση, γιατί αυτή είναι το ευίωνο μέλλον. Εσείς τα ζήσατε, τα λέτε, τα διακηρύσετε, από εκεί και πέρα μετά από 10, 20, 30 χρόνια, τι μέλη γενέστε? Οι εκδηλώσεις που γίνονται, οι οποίες δεν είναι μόνο εκδηλώσεις αυτές που γίνονται τον Ιούλιο, έχουμε και εκδηλώσεις για την 1η Απρίλη και εκδηλώσεις για το ψευδοκράτος, υπάρχουν αρκετές εκδηλώσεις. Το μεγάλο πρόβλημα είναι πώς θα μπορέσει να έρθει νεολαία στις εκδηλώσεις και να το αντιστρέψω, πώς θα μπορέσουμε εμείς να φέρουμε την νεολαία στις εκδηλώσεις. Δυστυχώς, σε εισαγωγικά, το χάσμα που υπάρχει η γενιά, η δικιά μας, με τους νέους, ακόμη και εμείς και η Ομοσπονδία των Κυπριακών Οργανώσεων της Ελλάδας, δεν μπορέσαμε να το ξεπεράσουμε. Ο νέος, εάν είχαμε εκδηλώσεις αύριο, τις κανονικές, και ερχόταν κάποιον να μιλήσει από την Κύπρο κλπ. Κλπ. Με μεγάλη πίεση θα είχαμε κοντά στα 200-300 άτομα, εκ των οποίων τουλάχιστον τα 4/5 θα ήταν της ηλικίας μας. Είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Κάναμε κάποια στιγμή μια προσπάθεια με νέους, ούτως ώστε να φτιάξουμε ένα κομμάτι νεολαίας, να μπορέσουμε να τους τραβήξουμε. Δεν μπορέσαμε. Είναι το αδύνατο μας σημείο. Δεν μπορέσαμε. Δεν ξέρω πώς θα μπορέσουμε. Διότι δεν μπορούμε να πιάσουμε τον παλμό ή να πιάσουμε το τι θέλουν για να τους φέρουμε. Εάν κάτσω τώρα εγώ ακόμα και στα παιδιά μου να τους πω, ξέρεις, αυτές τις μέρες θα με βλέπεις ότι ψυχολογικά δεν είμαι καλά, διότι ο πατέρας σου ξέρεις τι πέρασε και λοιπά. Εντάξει, κούνησε τον κεφάλι, τέλειωσε. Δεν έχει διάρκεια αυτό. Δεν έχει. Και είναι αυτό το οποίο, να ξέρετε, ότι ποντάρει η Τουρκία. Η Τουρκία ποντάρει ότι εάν μέσα σε 5-6 χρόνια δεν βρεθεί μια λύση στην Κύπρο, η γενιά η δικιά μας έφυγε όλη, η καινούργια γενιά, βεβαίως, η καινούργια γενιά που έρχεται, ξέρεις τι θα πει, εσείς από εκεί, εμείς από εδώ και είμαστε μια χαρά. Να συμπληρώσω, πάτερ. Ναι, Μιχαλή. Κάναμε προ-κορονοϊού, κάναμε μια πάρα πολύ καλή εκδήλωση σε σχολεία. Πήγαμε σε σχολεία, υπήρχε πολύ καλή απήχηση. Πήγαμε σε σχολεία και προβάλαμε βίντεο, όχι μόνο για την Κύπρο, για τη Μικρά Ασία, για τις σφαγές, για τις γενοκτονίες, που είχε πραγματικά μια πάρα πολύ καλή απήχηση. Πάντως πρέπει να επενδύσουμε στα νέα παιδιά. Και νομίζω ότι όταν θα μας το επιτρέπουν οι συνθήκες της πανδημίας, θα το ξαναεπιχειρήσουμε αυτό. Να πάμε σε σχολεία. Μπορεί το παιδί να μην έρχεται σε εμάς, να πάμε εμείς στο παιδί. Έτσι, πολύ σωστό. Σωστό. Αυτή η εκδήλωση είχε πραγματικά, ήταν και οι Πόντι, ήταν και οι Αρμένοι. Βεβαίως. Και είχε, ναι, είχε καλή. Είναι παράλληλη βία. Αυτό το ξεκινήσαμε, αν θυμάστε καλά, με την αφορμή της 1ης Απρίλη, όταν φέραμε τον ομιλητή, το Ρένατο Λυσιώτη, ο οποίος μίλησε στο Κολέγιο Ρόδου και προβάλαμε, και μαζί υπήρχε η συμμετοχή με τους μαθητές και από εκεί ξεκινήσαμε αυτά. Αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα που πρέπει, και ένας καλός ορίζοντας που πρέπει να το ακολουθήσουμε, και αν είναι δυνατό να ξεκινήσουμε και από τα χωριά. Από εκεί πρέπει να ρίξουμε την προβολή μας και να ρίξουμε και μεγάλο βάρος, γιατί τα παιδιά αυτά είναι αγνά και θέλουν να μάθουν κάτι το οποίο δεν ξέρουν. Βέβαια. Λοιπόν, να δούμε τον Πρίτανη, τον λέω εγώ, τον δημοσιογράφο, τον αγαπητό μας, τον Γιώργο Ζαχαριάδη, που έχει αυτή τη μαρτυρία και αυτό το προσωπικό στυλ. Πώς έζησε τα γεγονότα, για να μπορέσουμε και εμείς και εσείς από τη δική σας πλευρά να πούμε κάποια πράγματα, κάποιες σκέψεις, και έτσι να αναμοχλεύσουμε τη μνήμη μας. Πάμε να δούμε λοιπόν τι μας λέει
για τα γεγονότα του Ιουλίου 1974. Αλήθεια, πέρασαν τόσα πολλά χρόνια και όμως, όπως είπε ο γιατρός μας, εξακολουθεί αυτό το θέμα να ταλανίζει όλους μας και να μην έχει βρει τη δίκαιη λύση του. Γιώργος Ζαχαριάδης, τι μας λέει σήμερα το πρωί? Το πρωινό της Δευτέρας 15 Ιουλίου 1974 με βρήκε νωρίς το πρωί στο γραφείο της Ροδιακής. Τον καφέ μόλις είχε φέρει ο Γιώργος Χαβιαράς, ένας γραφικός καφετζής που διατηρούσε μικρό καφενείο στα σκαλοπάτια της εισόδου των γραφείων της Νέας Αγοράς, φωνάζοντας πάντα «Ζήτω ο Χαραμαλής» και «Ζήτω ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος», ενώ το ραδιόφωνο, ένα παλιό τηλεφούνκιν, μετέδιδε τραγούδια από το ραδιοσταθμό της Λευκωσίας, όπου πάντα ήταν καρφωμένη η βελόνα, περιμένοντας τα καλά νέα και κανένα τραγούδι του Μίκη που ήταν τότε απαγορευμένα στην Ελλάδα. Ξαφνικά, γύρω στις 8:40, ο ραδιοσταθμός σταμάτησε να μεταδίδει. Υπέθεσα ότι επρόκειτο για κάποια βλαβή και άφησα το ραδιόφωνο να βρυχάται. Δεν πέρασαν παρά μόνο λίγα λεπτά όταν ο ραδιοσταθμός της Λευκωσίας άρχισε να μεταδίδει στρατιωτικά εμβατήρια. Και βέβαια δεν χρειάστηκε να καταλάβει κανείς ότι κάτι σοβαρό συνέβαινε στην Κύπρο. Μια γυναικεία φωνή διάβασε το πρώτο στρατιωτικό ανακοινωθέν που έλεγε ότι οι ένοπλες δυνάμεις ανέλαβαν τη διακυβέρνηση της Κύπρου και ότι ο Μακάριος είναι ήδη νεκρός. Έπεσε παγωνιά. Μετά από το σοκ, η πρώτη μας δουλειά ήταν να επικοινωνήσω με την εφημερίδα «Τα Νέα» στην Αθήνα, μέσω του κέντρου του ΟΤΕ, διότι τότε δεν υπήρχαν απευθείας τηλεφωνικές επικοινωνίες. Μίλησα με δύο εξαιρέτους συναδέλφους που ήταν βάρδια εκείνη την ώρα στην εφημερίδα, τον αείμνηστο Δημήτρη Μαθιόπουλο και τον Μανώλη Μαθιουδάκη, που τους ενημέρωσα για τα όσα συνέβαιναν στην Κύπρο. Κανένας δεν γνώρισε σχετικά με το πραξικόπημα, διότι οι πραξικοπηματίες είχαν φροντίσει να κόψουν τις τηλεφωνικές επικοινωνίες από την Κύπρο με τον έξω κόσμο. Η γραμμή ήταν ανοιχτή και γινόταν ενημέρωση των δύο δημοσιογράφων στα Νέα για τα ανακοινωθέντα που έβγαζε η Χούντα στην Κύπρο. Και αυτοί με τη σειρά τους ενημέρωναν τα ξένα πρακτορία στην Αθήνα για τα όσα συνέβαιναν στη Μεγαλόνησο. Μέχρι αργά το μεσημέρι, ο ραδιοσταθμός της Αθήνας δεν είπε λέξη για το πραξικόπημα στην Κύπρο και όταν τα Νέα ετοίμασαν για να κυκλοφορήσουν έκτακτο παράθυμα, δεν το πέτρεψε η λογοκρισία. Το τηλέφωνο της εφημερίδας Ροδιακή κυριολεκτικά είχε πάρει φωτιά. Η Σούζη Λαπάς από το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, ο Νίκος Τζάλας από το Ρόιντερ, ο Τζον Ρίγος από το United, ο Διόπουλος από το ΣΕΙΤΕ, ο Τσατσαρόνης από το γερμανικό πρακτορείο τηλεφωνούσαν και ζητούσαν πληροφορίες για την εξέλιξη στην Κύπρο. Αργά το μεσημέρι ήρθε η ειδοποίηση από τη στρατιωτική διοίκηση. Να πας να παρουσιαστείς αμέσως, ήταν η διαταγή. Όχι, είπα, μας πήρανε χαμπάρι. Φρόντισα να ειδοποιήσω τους συναδέλφους μου στα Νέα και τους ξένους δημοσιογράφους για την πρόσκληση και στρατιωτική διοίκηση. Μόλις ανέβηκα στα γραφεία του, με περίμενε ένας σταγματάρχης που μου το έπαιζε φίλος και αντιστασιακός μετά την πτώση της Χούντας. «Ξέρεις, ο Μακάριος είναι νεκρός», μου είπε με θριαμβευτικό τρόπο. Δεν ήθελα να πιστέψω ότι ο Μακάριος δεν ζούσε. «Μπορεί να είναι πολιτικά νεκρός», το απάντησα. Στη στρατιωτική διοίκηση απλά μου είπαν ότι το βράδυ θα έχουμε και πάλι λογοκρισία και έπρεπε να πάρουμε εκεί την εφημερίδα, τη Ροδιακή δηλαδή, για έλεγχο πριν κυκλοφορήσει. Έφυγα μάλλον χαρούμενος γιατί κλείδωσα μια πιθανή νέα σύλληψη. Μόλις επέστρεψα στα γραφεία της εφημερίδας, με περίμενε μια έκπληξη. Ήρθε ο ξάδερφός μου Νίκος Μοστράτος, που δούλευε ως ρεζεψινής σε ξενοδοχείο, και μου είπε ότι έπιασε ένα ραδιοσταθμό που μετέδιδε από την Κύπρο ότι ο Μακάριος ζει και σύντομα θα μετέδιδε διάγγελμα. Ενημερώθηκαν αμέσως οι συνάδελφοι στα Νέα και οι ξένοι ανταποκριτές. Στο μεταξύ, γύρω στις 2:30 το μεσημέρι, ο ραδιοσταθμός της Λευκωσίας είχε ανακοινώσει τον διορισμό του Νίκου Σαμψόν ως πρόεδρο της Κύπρου. Μετά την εξέλιξη αυτή, δεν είχαμε πλέον κανένα λόγο να παρακολουθούμε τον ελεγχόμενο ραδιοσταθμό της Λευκωσίας. Με τον συνάδελφο, τον αείμνηστο Σπύρο Παγκά, ψάξαμε και βρήκαμε στο τηλεφούνκεν τον ελεύθερο σταθμό της ΠΑΦΟΥ. Ήμασταν σε αναμονή του διαγγέλματος.
ένα παλιό μαγνητόφωνο Κρούντικ, κατέγραψε στις κομπίνες όσα μετέδιδε η Πάφος. Η γραμμή από την Αθήνα ήταν ανοιχτή. Και ξαφνικά ακούμε τη γνώριμη φωνή, όπως είπε. «Είμαι ο Μακάριος και ζω». Κολλημένος ακουστικό του τηλεφώνου στο ραδιόφωνο και ο Μαθιόπουλος και ο Μαθιδάκης άκουγαν το διάγγελμα και το μετέδιδαν στους άλλους δημοσιογράφους που ήταν συγκεντρωμένοι στα γραφεία των αστυνομικών συντακτών των Νέων. Η συγκίνηση ήταν φανερή, αλλά και ο ενθουσιασμός μεγάλος, γιατί οι πραξικοπηματίες δεν μπόρεσαν να σκοτώσουν τον Μακάριο. Τα ξένα πρακτορία ζητούσαν να του στείλουμε το διάγγελμα. Δυστυχώς η ηχογράφηση δεν ήταν καλή, γιατί είχαμε πολλά παράσιτα. Μαζί με τον Σπύρο Παγιά μείναμε όλη τη νύχτα στο γραφείο. Όσα μαθαίναμε τα μεταφέραμε στην Αθήνα. Αργά τη νύχτα μας είπαν ότι η επαφή με τη Λευκοσία έπιασε και Βηρητός, από όπου τα ξένα πρακτορία έστελαν ειδήσεις και από εκεί σε ολόκληρο τον κόσμο. Το πρωινό μας βρήκε εκεί. Τα πράγματα άρχισαν να ξεκαθαρίζουν στην Κύπρο. Οι πραξικοπηματίες είχαν επικρατήσει. Όλοι ήμασταν απογοητευμένοι από την εξέλιξη. 5 μέρες αργότερα ολοκληρώθηκε η κυπριακή τραγωδία με τη βάρβαρη στρατιωτική εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο. Συγκλονιστικός ο Γιώργος. Πρωτόλια πηγή, θα έλεγα, αγαπητέ μου Πρόεδρε. Πες μας κάποια πράγματα και να μοιραστείς μαζί μας σκέψεις και μνήμες από αυτή τη θλιβερή επέτειο και πώς έζησες κι εσύ. Καταρχάς, πρέπει να αναφερθούμε στον Γιώργο Ζαχαριάδη, διότι είναι πάντα δίπλα μας σε όποιες εκδηλώσεις κάνουμε και με το υλικό το οποίο έχει μας βοηθάει πάρα πολύ. Και μάλιστα παρεμπιπτόντως ότι θεωρώ ότι ο Γιώργος Ζαχαριάδης είναι στη Ρόδο ένα από τα κεφάλαια τα οποία πρέπει να τα εκμεταλλευτεί η ιστορία. Εγώ πάντα το λέω ότι είναι ο Πρίτανης της δημοσιογραφίας. Έτσι είναι. Πάντα το λέω αυτό. Και αυτό το λένε και οι συνάδελφοι μου. Το μόνο λάθος του Γιώργου εδώ είναι ότι το πραξικόπημα έγινε στις 8 και 20. Όχι στις 8 και 40. Λοιπόν, απόκληση κάποιων λεπτών. Κάποιων λεπτών, ίσως μέχρι να έρθει το μήνυμα από την Κύπρο εδώ. Σωστό. Το πραξικόπημα έγινε Δευτέρα 15 Ιουλίου στις 8 και 20. Πού ήσουν εσύ? Εγώ 8 Ιουλίου, εγώ ήμουν πρωτετής φοιτητής της ιατρικής. Είχα υπηρετήσει ήδη στρατό και μάλιστα πήγα ένα χρόνο στην φοιτητής, γύρισα 8 Ιουλίου πίσω. Και στο χωριό, ήμουνα στο χωριό και κατά τις 8 και μισή, 9, χτύπησε το τηλέφωνο στο σπίτι, κοιμόμουνα. Ήταν ένα ξάδελφός μου, ο οποίος ήταν αθυμπολοχαγός που υπηρετούσε τη θητεία του, που με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: «Ξέρεις, έγινε πραξικόπημα», μου λέει. «Και θα καλέσουν τους εφέδρους αξιωματικούς να πάνε στα στρατόπεδα». Ακουγότανε έντονα δεν και υπήρχε φημολογία. Δεν υπήρχε φημολογία ότι θα γίνει πραξικόπημα. Οι περισσότεροι, έστω και με το λίγο μυαλό που είχαν, ήξεραν ότι αν γίνει πραξικόπημα, ανοίγει η Κερκόπορτα και θα γίνει εισβολή. Δεν υπήρχε πια να μην γίνει εισβολή. Δηλαδή κυλούσαν ομαλά. Κυλούσαν ομαλά μέχρι την ημέρα, μέχρι την ημέρα που ο Μακάριος έστειλε την επιστολή στον Κιζίκη. Μάλιστα. Η οποία επιστολή έλεγε ότι κοιτάξτε, εντάξει, περίπου το λέω τώρα, κοιτάξτε ότι υπάρχει μία κίνηση, γίνεται κίνηση στην Εθνική Φρουρά από τους Ελλαδίτες αξιωματικούς και σας παρακαλώ πάρτε τα μέτρα σας. Από εκεί και πέρα ξεκίνησε όλη η ιστορία και έγινε το πραξικόπημα. Και έγινε πραξικοπήματα 8.30 ώρα το πρωί που ο κόσμος πάει στη δουλειά τους δεν έχει γίνει πουθενά σε κανένα μέρος του κόσμου. Δεν γίνονται τέτοιες ώρες τα πραξικοπήματα. Έγινε το πραξικόπημα και το οποίο στηρίχθηκε κυρίως από τις... Το λέω τώρα διότι είναι το κακό που έγινε μετά με την εισβολή. Και στηρίχθηκε κυρίως από δύο μονάδες τεθωρακισμένων που υπήρχαν στην Κύπρο, από τα ΛΟΚ, από τους λόγους των καταδρομών. Και δυστυχώς μεταφέρθηκαν τα πυροβόλα όπλα από την Γκερίνια που ήταν στα πολυβολία εκεί αν θα γινόταν απόβαση. Μεταφέρθηκαν όλα για να στηρίξουν το πραξικόπημα στη Λευκοσία. Αυτό ήταν λάθος. Αυτό ήταν λάθος. Το ότι φύγανε ήταν λάθος. Το μεγαλύτερο λάθος που το έκαναν οι εγκέφαλοι που υπηρετούσαν και ήταν και μόνιμοι αξιωματικοί και ήταν και
υψηλόβαθμοι, ότι όταν ξεκίνησε η εισβολή στις 20 Ιουλίου, ξεκίνησαν τα πολυβόλα, αυτά τα πυροβόλα, να φύγουν από τη Λευκωσία σε μια εθνική οδό, Ρόδος Καταβιά να πούμε, μέρα μεσημέρι, πέρασε η αεροπορία, τα διέλυσε όλα. Μάλιστα. Δεν έμεινε τίποτα για να αντισταθείς. Τα άρματα ήταν και αυτά στη Λευκωσία και ξεκίνησαν και οι μοίρες των καταδρομών να πηγαίνουν προς την... προς τον Πενταδάχτυλο, για να μπορέσουν να αποτρέψουν την μετακίνηση, εκτός από την απόβαση ας το πούμε, να μετατρέψουν και την μετακίνηση που θα γινόταν με την απόβαση από την περιοχή της Γλυκιώτισσας στον Άγιο Γεώργη που έγινε εισβολή, να περάσουν από μια στενή λωρίδα ο Άγιος Ιλαρίωνας από τη μια μεριά που τον κατήχαν οι Τούρκοι, από την άλλη ήμασταν εμείς με τα ΛΟΚ, να περάσουν από εκεί που αμέσως γινόταν κατευθείαν η σύνδεση με τη Λευκωσία. Εκεί χάθηκαν όλες οι καλύτερες δυνάμεις οι οποίες υπήρχαν. Φυσικά μετά τα ΛΟΚ έκαναν μια, μαζί με την ΕΛΔΙΚ, φοβερή αντίσταση, φοβερή, γι' αυτό υπάρχουν και πολλά θύματα και από τους καταδρομείς και από την ΕΛΔΙΚ. Είχαν όμως μονάδες όπως ήταν και η μονάδα του Κώστα το πυροβολικό 191 μοίρα πυροβολικού, η οποία αποδεκατίστηκε και δεν ξέρω τι θα πει ο Κώστας, αλλά επειδή λόγω των επιπτώσεων που υπήρχαν, προσωπικών επιπτώσεων που είχα εγώ στο θέμα του πολέμου μετά, με προδοσίες και λοιπά που χάθηκαν αρκετά άτομα, ζήσαμε μόνο 5-6 άτομα, επειδή έχω διαβάσει όλα αυτά τα που έχουν γραφτεί και λοιπά, υπήρχε μεγάλη προδοσία, αν δεν ήταν από το ο διοικητής ήταν ο του πυροβολικού, ναι. Ο Πούλος, ναι, ο οποίος μπορούσε να σωθούν όλοι. Μάλιστα. Να μην επεκταθώ τώρα σε τέτοια πράγματα. Κώστα, λέγε εσύ, συνέχισε από εκεί που σταμάτησε ο γιατρός μας. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ζαχαριάδη για τη στήριξη που παρέχει στο σύλλογο μας. Εγώ ήθελα να αναφερθώ πάνω στο θέμα του πυροβολικού. Ναι. Ήταν δύο μονάδες, η 181 μοίρα παιδινού πυροβολικού με έδρα το Τρίκομο και η άλλη ήταν η μονάδα μου, 191 ΠΟΠ, στον Άγιο Σάβα, στο Σιχαρί. Εσύ πού βρισκόσουν? Εγώ ήμουνα, είχα δώσει τα ρούχα μου, απολυόμουν σε 5 μέρες, 20 Ιουλίου, και 15 του μηνός με ειδοποιήσανε ότι πρέπει να πάω στη μονάδα μου. Παρουσιάστηκα στον αστυνομικό σταθμό, μου λένε μείνε εδώ γιατί δεν έχουμε άτομα, και περνώντας ένας καλός φίλος, ο λοχαγός ο Φωτιάδης, ο Αντρέας, ο οποίος πιάστηκε εκμάλωτος και πήγε στα Άδανα και μου λέει Κώστα φύγε γιατί θα έχεις επιπτώσεις. Φοβήθηκες λέω, καθόλου? Όχι καθόλου, δεν φοβήθηκα, απλώς τα γεγονότα έτσι όπως διαδραματίστηκαν ήταν πολύ γρήγορα και δεν ήξερες ο φίλος σου, ο διπλανός σου, ο γείτονάς σου, τι είναι. Ήταν τέτοια η μεγάλη σύγχυση που δεν μπορούσες να καταλάβεις. Προχωρώντας, φτάσαμε στο... Πάντως, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε ο Γιώργος, ο γιατρός μας, ότι το πραξικόπημα έγινε πρωί. Δηλαδή ήθελα να, κατά κάποιο τρόπο, να μας πιάσουν στον ύπνο. Μας πιάσανε στον ύπνο. Γιατί όταν ο εργαζόμενος εκείνη την ώρα φεύγει για τη δουλειά του, τον αποκόψαν και τον έστειλαν σπίτι του. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι δύο μοίρες αυτές, οι οποίες ήταν στην περιοχή Ασεντρούσα, περιοχή, μια περιοχή στο Λατσί λέγεται, μεταξύ χωριού Σιχαρί και Βουνό, ήταν αυτές οι δύο μονάδες. Και ήρθε ο διοικητής πυροβολικού κύριος Πούλος, ο οποίος μας είπε το εξής, και εκεί εμείς δεν γνωρίζαμε, αλλά όταν βλέπεις ένα στρατιωτικό ο οποίος φέρνει και τη γυναίκα του διοικητή μας, το φυλάει και του λέει θα σε δω Θεσσαλονίκη, τα πράγματα πήγαν την τροπή που πήρανε. Εμείς είχαμε
την στήριξη της 31ης μοίρας καταδρομών για τον Άγιο Ιλαρίωνα. Αν ρίξαμε μία βολή μόνο, δεν μας επέτρεψαν να ρίξουμε δεύτερη ή τρίτη. Όταν η περιοχή που ήμασταν περνούσαν από πάνω τα αεροπλάνα με τους αλεξιπτωτιστές και δεν μας αφήσανε να ρίξουμε μία βολή. Και το σκεφτικό ήταν ότι ήταν δικά μας. Όταν όμως στα 200 μέτρα επέφτανε οι αλεξιπτωτιστές και αδειάσανε τα αεροπλάνα οι Ντακώτες, και ένα σημείο εδώ θέλω να αναφερθώ ότι τα αεροπλάνα αυτά δεν ήταν τουρκικά. Ήταν αγγλικά με αυτοκόλλητο. Μάλιστα. Γιατί είχαν φύγει τα αυτοκόλλητα στην περιοχή που είμαστε και φαινόντουσα το σήμα της Αγγλίας. Σε μια στην περιοχή αυτή πιάσαμε ένα εχμάλωτο, ο οποίος εγώ μιλάω τουρκικά και με φώναξε ο διοικητής να τον ανακρίνω. Και του λέω, καλά, τι σας είπανε και ήρθατε εδώ? Λέει, εγώ είμαι καταδικασμένος εις θάνατο, είμαι φυλακισμένος και αυτό που μου είπανε, λέει, θα πας εκεί να λαιλατήσεις, να βιάσεις και αν μπούμε μέσα θα έρθεις εδώ και θα πάρεις λευκό μητρό. Αυτό μου είχε πει και το ανέφερα στον διοικητή. Έρχεται ο κύριος Πούλος, ο οποίος, όπως προανέφερε και ο Γιώργος, δεν επιτρέπεται πυροβολικό μέρα μεσημέρι σε διάταξη με δίχως κάλυψη αεροπορική να ετοιμάζεται μια φάλαγγα με 70 αυτοκίνητα, και αυτό θα σας το καταθέσω με βίντεο που μου στείλανε εχθές από την Κύπρο, να το δείξετε σε μεταγενέστερη εκπομπή σας. Και όταν άρχισε η επιβίβαση στα καμιόνια της Εθνικής Φρουράς, τότε έσπασε η γραμμή και μας ειδοποιήσανε οι καταδρομής, παιδιά, έσπασε η γραμμή, μην προχωρήσετε προς αυτή την κατεύθυνση. Και ειδοποιάμε. Εν τω μεταξύ, από ό,τι φάνηκε, ο Πούλος έπαιζε ένα ύπουλο παιχνίδι. Γιατί δεν επιτρέπεται να έρθεις εκεί να του λέμε ότι υπάρχει δρόμος να κατεβούμε προς την Κυθρέα και από εκεί να γλιτώσουν. Και επέμενε ο κύριος αυτός να περάσουμε από το στενό των Θερμοπυλών και εκεί εχάσαμε 5 πεσόντες, 39 αγνοούμενοι και πρόσφατα ο αντισυνταγματάρχης μας, ο Στυλιανός ο Καρπουτζής, ο οποίος με τη μέθοδο του DNA βρέθηκαν τα οστά του και δόθηκαν στους οικείους του, οι οποίοι ενταφιάστηκαν πριν 4-5 μέρες. Μάλιστα. Και έχουμε και 48 εχμαλώτους, εκτός, πάτερ, δεν ξέρουμε από τους, αυτά είναι κατεγραμμένα από τους έφεδρους. Μα δεν μπορεί κανείς, πιστεύω, να τα αμφισβητήσει όλα αυτά. Και είναι πολύ συγκλονιστική αυτή η μαρτυρία σου με αυτόν τον Τούρκο, ότι πραγματικά είχαν στο μυαλό τους αυτό το οποίο είπες. Μα θέλω να... να λαιλατήσουν, να βιάσουν και να πάρουν τα εύσημα μετά. Ναι, αυτή ήταν η τακτική τους. Αυτό, πάτερ, που θέλω να δούμε είναι ότι αυτό που εφαρμόζει η Τουρκία, δηλαδή να μην στέλνει τον τακτικό στρατό της, να στέλνει τους τζιχαντιστές, να στέλνει τους μισθοφόρους πρώτη γραμμή και μετά να έρχεται ως απελευθερωτικός ο κανονικός στρατός του, το είδαμε στη Λιβύη, το είδαμε στη Συρία και το βλέπουμε τώρα και στη Αρμενία. Και στην Αρμενία. Και στην Αρμενία. Μάλιστα. Δηλαδή υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο εμείς πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε και αυτό. Να το εξολοθρεύσουμε ή δυνατόν. Μιχάλη, λέγε, συνέχισε σε αυτές. Εγώ ήμουν μαθητής του γυμνασίου τότε. Ήμουν στην Αμόχωστο. Φύγαμε για τις βάσεις και αυτό το οποίο ήθελα να δείξω εγώ είναι την εχμαλωσία του πατέρα μου. Μάλιστα.
Την έζησε εσύ, σου βεβαίως, την αφηγήθηκε. Βεβαίως. Δεν την έζησα, μου την αφηγήθηκε. Την έχω καταγράψει. Είναι καταγεγραμμένη και θα ήθελα βασικά πράγματα. Όταν φύγαμε λοιπόν για τις βάσεις λόγω βομβαρδισμών, γιατί βομβαρδίζαν την Αμόχωστο, δεν υπήρχαν καταφύγια, ο κόσμος όλος ήταν κάτω από τις πολυκατοικίες. Κάποια στιγμή λοιπόν, επειδή ήταν επικίνδυνο, γιατί αν έπεφτε η βόμβα πάνω από την πολυκατοικία, θα σκοτωνόντουσαν όλοι οι άμαχοι από κάτω, με πιλωτή οι πολυκατοικίες. Και λέει το ραδιόφωνο, κάποια στιγμή φύγετε και πηγαίνετε στις βάσεις. Μιλάμε τώρα για το δεύτερο Ατήλα, 14 Αυγούστου φύγαμε από την Αμόχωστο. Όχι στην πρώτη εισβολή, στη δεύτερη. 14 Αυγούστου, παραμονή 15 Αυγούστου, παραμονή της Παναγίας. Φεύγουμε όπως όλος ο κόσμος και πηγαίνουμε στις βάσεις. Με το αυτοκίνητο, εμείς ήμασταν με την αδερφή μου, τη γιαγιά μου, τη μάνα μου και τον πατέρα μου. Κάποια στιγμή λοιπόν, όταν φτάσαμε στις βάσεις, λέει ο πατέρας μου, ο πατέρας μου ήταν αρχιτέκτονας και είχε γραφείο δικό του στην Αμόχωστο. Πρέπει, λέει, να γυρίσω πίσω, όπως και άλλοι άνθρωποι, ας πούμε, θέλουν να γυρίσουν πίσω, για να πάρω κάποια αναγκαία πράγματα, γιατί εμείς φύγαμε για τους βομβαρδισμούς. Λέγαμε σε μία-δύο μέρες θα επιστρέψουμε. Δεν πήραμε ούτε ρούχα ούτε τίποτα. Πρέπει να πάρω κάποια σημαντικά έγγραφα από το γραφείο και πρέπει να γυρίσω. Του λέω να έρθω και εγώ μαζί σου. Μου λέει όχι, δεν χρειάζεται. Μου λέει θα μείνεις εσύ με τις γυναίκες, να μείνουμε μόνες τους. Θα πάω εγώ με το αυτοκίνητο και θα γυρίσω. Μη φοβάσαι. Περνάει μία μέρα, περνάνε δύο μέρες. Όπως καταλαβαίνετε, ήμουνα ένας έφηβος, ας πούμε, 15-16 χρονών, να διαχειριστώ μια κατάσταση με τρεις γυναίκες να οδύρονται και να κλαίνουν. Και μετά τον βλέπουμε και έρχεται, μπαίνει από την πύλη με καταματωμένο το κεφάλι του μετά από 2-3 μέρες. Οπότε του λέω τι έγινε και τα λοιπά και μου εξιστόρησε όλη την ιστορία. Φεύγοντας και ήθελα να αναδείξω το έγκλημα που έγινε σε αυτόν τον δρόμο Δερίνιας Αμοχώστου, όπου εκτελέστηκαν άμαχοι χωρίς να φταίνε σε τίποτα. Τους εκτέλεσαν εμψυχρό. Τα είδε ο πατέρας με τα μάτια του. Όπως πηγαίναν λοιπόν προς την Αμόχωστο ένα κομβόι αυτοκίνητα και άλλοι, όχι μόνο ο πατέρας μου, και άλλοι πολλοί αμοχωστιανοί γυρίζαν πίσω για να πάρουν και αυτοί κάποια πράγματα από τα σπίτια τους. Δεν υπήρχε ούτε αστυνομία ούτε τίποτα. Βλέπουν λοιπόν απέναντι κάποιους ένστολους και νομίζαν ότι ήταν η δική μας αστυνομία. Μα από μακριά δεν φαινόντουσαν και τελικά τι ήταν, ήταν Τούρκοι. Δηλαδή μπαίνοντας μέσα στην πόλη δεν ενημέρωσε κανένας, ούτε το επίσημο κράτος, ότι είχαν φτάσει οι Τούρκοι και είχαν μπει στην Αμόχωστο. Εμείς δεν ξέραμε ότι οι Τούρκοι είχαν μπει στην Αμόχωστο. Μπαίνουν λοιπόν, βάζουν και τους βγάζουν όλους έξω από τα αυτοκίνητα. Τους πήραν ό,τι είχαν και δεν είχαν, σταυρούς και αυτά όλα, και τους βάλανε σε ένα μεγάλο χωράφι και ξύλο. Κάποια στιγμή λοιπόν ακούει ο πατέρας μου και παίρνουν κάποιους επιλεγμένους, τους πάνε λίγο πιο, δεν τους βλέπανε και ακούγανε συνέχεια πυροβολισμούς, εκτελέσεις, εμψυχρό, αμάχους χωρίς να φοράνε στολή, χωρίς τίποτα, με τα πολιτικά ρούχα. Κάποια στιγμή λοιπόν θα σας αφηγηθώ μία παράγραφο για να δείτε το φανατισμό αυτών των ανθρώπων. Και δεν ήτανε Τούρκοι, ήτανε Τουρκοκύπροι, γιατί οι Τουρκοκύπροι κάναν τις ανακρίσεις. Χτυπούσαν με υποκοπάνους και ανακρίνανε όλους. Λοιπόν, με έβγαλαν άρουν-άρουν από το αυτοκίνητο, μόλις που πρόλαβα να κρύψω κάτω από το χαλάκι όσα χρήματα είχα πάνω μου. Μου πήραν ό,τι φορούσα, ρολόι, σταυρό κλπ. Και το παλιό αγγλικό διαβατήριο που είχα. Είδα κάποιους Τουρκοκύπριους οι οποίοι παίρνοντας το σταυρό από το λαιμό ενός Ελληνοκυπρίου του φώναζαν με λύσσα. Φκάρτο σταυρό ρε και πάτα τον, πάτα το σταυρό. Πάτα το ρε πεζεβέγγι δυνατά όπως βίνεις το τσιγάρο, δυνατά. Και μετά έπαιρναν το σταυρό και τον πλήρωναν με ξύλο. Αυτά κάνανε οι Τουρκοκύπριοι, γιατί αυτοί μιλούσαν ελληνικά. Ο στρατός δεν ήξεραν, ήταν Τούρκοι, δεν ξέραν ελληνικά. Είχαν βάλει μπροστά τους Τουρκοκύπριους, όχι όλους τους Τουρκοκύπριους, τους φανατικούς, γιατί υπήρχαν και φανατικοί. Αυτοί λοιπόν ήτανε που κάνανε τα περισσότερα, επιλέγανε δηλαδή τους ανθρώπους και πηγαίνανε μετά, τους στείνανε στο απόσπασμα και τους εκτελούσε ο στρατός. Αυτά γίνανε στην Αμόχωστο. Συγκλονιστικός, δεν ξέρω τι να πω σε όλα αυτά τα οποία λέτε, νομίζω όμως ότι αυτό το οποίο είπαμε να συμπληρώσω, πάτε, συγγνώμη, ναι, ότι μετά τα πτώματα
των ανθρώπων, των αδικοσκοτωμένων, ήταν στο δρόμο που πάει προς την, από τη Δρίνια στην Αμόχωστο. Ήταν, τα βλέπεις μέσα στα χωράφια και μέσα στο δρόμο, τα πτώματα των αδικοσκοτωμένων ανθρώπων. Ότι αυτές τις συγκλονιστικές μαρτυρίες πρέπει να τις ακούνε τα νέα παιδιά. Καταλήγουμε από εκεί που ξεκινήσαμε, ότι πραγματικά όλο αυτό πρέπει να αποτυπωθεί, πρέπει να γίνει ιστορία. Γιώργο μου, λέγε. Κάτι έχεις εσύ με το Σταυρό, για θύμισε μας. Μας είχες πει και την άλλη φορά. Είναι... Κάτι παρόμοιο. Προηγουμένως είπε ο Κώστας ότι να φύγουν προς την Κυθρέα, την Κυθρέα του χωριού μου. Το οποίο ήταν, δεν είναι μακριά από εκεί που ήταν, ήταν κοντά στα 8 με 10 χιλιόμετρα. Η Κυθρέα κατελήφθηκε, όπως η Αμόχωστος, στις 14 Αυγούστου το πρωί. Και εγώ ήμουνα με τη δημιουργία μου και με το τάγμα 398, ήμουνα περίπου κοντά στα 20 χιλιόμετρα από την Κυθρέα προς την Αμόχωστο. Και για να καταλάβουμε τώρα, η Κυθρέα από την Αμόχωστο είναι περίπου 60 χιλιόμετρα. Ναι. Αυτά τα 60 χιλιόμετρα οι Τούρκοι με τα άρματα τα κάναν από τις 10 η ώρα το πρωί μέχρι τις 6-7 το απόγευμα. Δηλαδή ανενόχλητοι, πλήρως ανενόχλητοι. Εμείς ήμασταν μετά την Κυθρέα περίπου στα 20 χιλιόμετρα με το 398 τάγμα πεζικού. Είχαμε από τον πρώτο γύρο, έμεινε ένας τελευταίο τουρκοκυπριακού χωριού για να το καταλάβουμε. Έγινε και χειρία και μείναμε εκεί. Εγώ ήμουνα μια δημιουργία υποστήριξη του τάγματος, ήμουν περίπου ένα χιλιόμετρο μακριά από το τάγμα. Και το πρωί της 14ης, ενώ την προηγούμενη στις 13, μιλώντας με τον διοικητή, μου λέει: δώσε, είναι ήρεμα τα πράγματα, δώσε και άδεια να φύγουν. Έδωσα σε, από κάθε δημιουργία σε ένα άτομο έδωσα άδεια, έδωσα κυρίως αυτούς που ήταν παντρεμένοι και ήταν μακριά για να φύγουν. Και του λέω: φύγετε πρωί-πρωί, για να βρείτε και λεωφορείο για να φύγετε. Και σηκωθήκαν να φύγουν. Πήγα μάλιστα στο δρόμο κοντά στην Εθνική Οδό για να βρω λεωφορείο και ξαφνικά από το πρωί κατά τις 6-7 η ώρα το πρωί πέρασαν τα αεροπλάνα πάλι από πάνω, γυρίσαν οι δύο πίσω, ένας ευτυχώς έφυγε και κατά τις 9-10 η ώρα με παίρνει τηλέφωνο ο διοικητής και μου λέει ξέρεις ξεκίνα να κάνεις πειρά διότι το τάγμα να οπισθοχωρήσει. Του λέω γιατί να οπισθοχωρίζει το τάγμα, τι γίνεται, του λέω, αφού έχουμε ησυχία, μου λέει θα οπισθοχωρήσει, δεν μου λέει τίποτα, επιμένω εγώ, μου βάζει και τις φωνές. Και ξεκινώ να κάνω εγώ πειρά και του λέω εντάξει δεν έχω καλή ορατότητα, τι ώρα να φύγω εγώ, του λέω από εκεί, μου λέει θα φύγεις κάτι μία η ώρα. Ξεκίνησα, έκανα εγώ πειρά να πιστοχωρήσει το τάγμα, έφυγε το τάγμα στις 12 και κάτι, βλέπω ξαφνικά και έρχονται από πίσω από εμένα, πίσω μου, έρχονται άρματα τα οποία... Όπως τα είδα εγώ, λέω, αυτά δεν είναι ελληνικά. Εμείς είχαμε άρματα τα οποία ήταν ρωσικά, αυτά ήταν τα ΤΑΦ 34. ΤΑΦ 34, τα αμερικάνικα. Όπως έβλεπα εγώ εκεί πέρα, πριν καλά συνειδητοποιήσω, είχα μια παράγκα η οποία ήταν με νοβοπάν. Χτύπησε την παράγκα, εγώ ήμουν έξω φυσικά. Χτύπησε την παράγκα. Και κατάλαβα ότι ήταν τουρκικά, ήμασταν τρεις ομάδες σκορπισμένες. Φώναξα τη μία ομάδα να έρθει προς το κέντρο που ήμουν εγώ. Πρόλαβαν και ήρθαν οι δύο, οι άλλοι πέντε. Δυστυχώς μείναν εκεί, συνελήφθησαν μετά και είναι η περιβόητη φωτογραφία που έχει κυκλοφορήσει παντού που είναι πέντε άτομα στρατιώτες με τα χέρια πίσω στο κεφάλι που τους συλλάβανε και κυκλοφόρησε η φωτογραφία διότι είχα μαζί τους δημοσιογράφο ο οποίος έβγαζε φωτογραφίες. Χτυπήθηκε μετά η άλλη ομάδα που ήταν πάνω σε ένα ύψωμα και έμεινε η ομάδα που ήταν στη μέση η δικιά μου μαζί με τους δύο που ήρθαν και αναγκαστικά η μόνη λύση ήταν να ξαναφύγουμε προς το βουνό πάνω που ήδη ήταν κατελημμένο το βουνό. Φύγαμε, περιμέναμε λίγο, νύχτωσε και τους λέω μετά τους. Εκεί όταν νύχτωσε κατά τις 6 ώρα το απόγευμα, 7 ώρα το απόγευμα, είδαμε τρεις στρατιώτες που έρχονταν από μακριά, οι οποίοι δεν ήταν δικοί μας. Τους φώναξα και λοιπά, οι οποίοι ήταν από τη γραμμή που έσπασε από τη μια μιλιά το πρωί, δηλαδή περίπου κοντά στα 30 χιλιόμετρα από εμάς, και εκεί μάθαμε το τι έγινε, ότι έσπασε η γραμμή. Εν τω μεταξύ είχα ένα τρασιστοράκι στην τσέπη, το οποίο έλεγε συνέχεια οι δυνάμεις μας αναδιπλούνται ομαλώς, το ΡΙΚ δεν πληροφορούσε τίποτα, ας το πούμε. Εκεί όταν μας είπαν αυτοί έτσι και έτσι, λέω παιδιά, τώρα πρέπει να δούμε πώς θα σωθούμε. Υπήρχε εκεί ένα ποτάμι, το οποίο δεν είχε νερό μέσα, του λέω πιάσουμε το ποτάμι, θα βγούμε στη θάλασσα. Αυτή η περιοχή την είχαν οι Τουρκοκύπροι από το 1963, όταν είχαν μπει στους θυλάκους μέσα και δεν την ήξεραμε στην περιοχή.
Τελικά ήρθε μαζί μου ένας από αυτούς τους δύο και άλλοι πέντε από τους στρατιώτες μου, είναι ακόμα ένας συν εγώ, 7 άτομα. Οι άλλοι φύγανε και προχωρήσαν προς ένα άλλο χωριό και δυστυχώς τους συλλάβαμε μετά. Εμείς μετά από μία πορεία περίπου 3-4 μέρες, κοντά στα 110 χιλιόμετρα κλπ, φτάσαμε στις αγγλικές βάσεις στην Λάρνακα. Τι κάνατε αυτές τις μέρες, Γιώργο? Τι κάναμε αυτές τις μέρες? Μπορούσαμε να γίνουμε ασκητές. Γελάμε. Πολύ δύσκολα έτσι γελάμε. Να το μεταφέρεις αυτό το βίωμα. Νερό ήπιαμε μετά από 3-3,5 μέρες, βρίσκοντας μία μάντρα που είχε ζώα, δεν είχε κανένα μέσα, και το νερό ήταν μέσα σε κάτι γούρνες ξύλινες με τσίγκο μέσα, και το νερό ήταν γεμάτο πρασινάδα επειδή ήταν στάσιμο. Ήταν ένα από τα καλύτερα, απολαυστικό νερό. Φαγητό, τίποτα. Και δεν ξέραμε και τι είχε γίνει, ούτε που φτάσαμε κλπ. Δεν είχατε την πληροφόρηση που λες? Καμία πληροφόρηση. Κάποια στιγμή, όπως περπατούσαμε σε ένα κάμπο, κάμπος Μεσαωρίας, ο οποίος είναι κατακίτρινος, ας το πούμε, πέρασε ένα αεροπλάνο τουρκικό, μας είδε, πήγε προς τα κάτω και ξαναγύρισε πίσω να μας πολυβολήσει. Και θεία τύχη, Παναγία της 15 Αυγούστου, βρέθηκε δίπλα ένα κομμάτι χωράφι με τριφύλλι. Πέσαμε μέσα, επειδή φορούσαμε πράσινα, ήρθε, έκανε μία, κατέβηκε, ξαναγύρισε, έφυγε, τη γλιτώσαμε. Μετά από λίγο βρίσκουμε σε ένα δρόμο ένα αυτοκίνητο, αυτά τα van, τα station, και τους λέω, άντε να μπούμε μέσα, να πιάσουμε το δρόμο, να πάμε προς τη Λευκοσία. Δεν έβαζε μπρος το αυτοκίνητο. Και ευτυχώς που δεν έβαζε, ότι ο δρόμος ήδη ήταν βιασμένος. Πάλι θα πέφταμε. Ήταν βοήθεια του Θεού να μπούμε σε αγγλικές βάσεις, όπου μας πιάσαν οι Άγγλοι τα όπλα εκεί. Και ψάχναμε πια πού ήταν το τάγμα, πού ήταν η οικογένεια. Εγώ είπα στους στρατιώτες ότι κοιτάξτε, εσείς μείνετε εδώ στο δασάκι της Άχνας που λέμε, που ήταν όλοι οι πρόσφυγες εκεί. Και εγώ θα βρω πού είναι το τάγμα. Το τάγμα ήταν στα Λεύκαρα τελικά. Και εγώ τότε, επειδή ήμουν φοιτητής, τα μαλλιά μέχρι εδώ. Αλλά από τη Βρωμιά και από τον Ιδρώτα είχαν γίνει κοτσιδάκια. Υπήρχε ένας ποδοσφαιριστής, ο Γκούλιτ, ο Ολλανδός. Έτσι πράγμα. Γιατί το λέω τώρα? Εκεί στο δασάκι της Άχνας βλέπω την η θεία μου, έτσι τη λέγαμε, ήταν ακριβώς γειτόνισσα της θείας μου, μια Χρυσταλένη. Και τη λέω, ρε θεία Χρυσταλένη, πού είναι η μάνα μου? Και μου λέει, πατήρ Νεκτάρη, εσύ ποιος είσαι? Φαντάσου νηστικός όλες τις μέρες, τα μαλλιά σου λέω έτσι εδώ πέρα. Κάποια στιγμή βρήκαμε να φάμε ένα χαλούμι. Δεν με γνώρισε. Να φάμε ένα χαλούμι, κολλούσε πάνω που ήμασταν νηστικοί. Τη είπα, μου λέει, ξέρεις, πρέπει να πήγαν κάπου στο Τρόδος, ας το πούμε, κάπου εκεί πέρα να είναι. Φεύγω, πάω στο τάγμα, βρίσκω το τάγμα. Πάω στο διοικητή, του λέω, κύριε διοικητά, έχουμε γυρίσει μόνο εγώ συν πέντε άλλοι, του λέω, τους πέντε τους έχω αφήσει εκεί. Και μου λέει, γιατί δεν έφυγες? Και άρχισε να φωνάζει. Ευτυχώς ήταν μαζί αυτός ο διοικητής, ήταν ο Λοχαγός, ο οποίος ήταν Κύπριος και ήξερε το τι έγινε. Και μου λέει, άστο να φωνάζει, πάμε έξω. Του λέω, δεν πάμε έξω. Εγώ αυτή τη στιγμή, του λέω, εγώ με ξέρεις εσύ καλά, είμαι φοβερά ήρεμος άνθρωπος. Του λέω, κοίταξε, αυτή τη στιγμή γλιτώσαμε πέντε. Εγώ δεν ξέρω τι έγιναν οι άλλοι, του λέω. Καθόλου δεν ξέρω. Δεν είχαμε δει τη φάση ότι τους πιάσαν τα άρματα. Αυτά φάνηκαν μετά. Του λέω, κοίταξε, κύριε διοικητά, δεν θέλω να σας μιλήσω έτσι, αλλά εάν αυτοί τα άτομα χαθήκαν, κάποιος έχει ευθύνη. Μου λέει, την ευθύνη την έχει πρώτα αυτή ο λοχαγός τους. Εάν είχα το όπλο, θα τον καθάριζα. Ειλικρινά σου το, αν είχα το όπλο, θα τον καθάριζα. Εκεί σηκώθηκα και έφυγα. Σε έφερε στα ωριά σου. Βεβαίως, ναι. Την έχει την ευθύνη ο θυπουλογαγός. Έφυγα και παρόλο που φώναζε δεν θα φύγεις και λοιπά, έφυγα, μπήκα σε ένα ταξί και του λέω που θα με πάρεις, πήγαινε προς τη Λεμεσό, πάρε με Λεμεσό, του λέω, και μετά θα βρω, δεν έχω λεφτά. Και μου λέει ο άνθρωπος, θα σε πάρω όπου θέλεις και θα πληρώσεις μία. Και πραγματικά πήγε στη Λεμεσό, κατέβασε τους άλλους και με παίρνει εμένα από εκεί, κάπου 30 χιλιόμετρα μπαίνει στις Πλάτρες. Ήταν ένα χωριό στο οποίο είχαμε ένα θείο εκεί και υπολόγιζα να ήταν εκεί η οικογένεια. Πριν φτάσουμε... Τι αγωνία όμως, ναι, σε όλο αυτό το πριν διάστημα. Φτάσουμε στο χωριό, εκεί μιλάμε τώρα
17-18 Αυγούστου. Θα το πω και αυτό για να καταλαβαίνουμε τι γινόταν ακόμη. Σταματάει μπλόκο, αστυνομία και πραξικοπηματίες 18 Αυγούστου. Οι οποίοι πραξικοπηματίες ήταν στο Τρόδος. Δεν ήρθε κανείς να πολεμήσει κάτω. Και με κατεβάζουν κάτω και μου λέει, έχεις άδεια? Του λέω, δεν έχω. Γιατί? Του λέω, έτσι και έτσι έγινε. Με παίρνουν στο αστυνομικό τμήμα, εκεί που θα πήγαινα, στο χωριό, με παίρνουν εκεί, στο αστυνομικό τμήμα. Πήραμε μια δόση στο αστυνομικό τμήμα και ευτυχώς άκουσε την κουβέντα ο διοικητής του αστυνομικού τμήματος, ο οποίος ήταν πραξικοπηματίας, ο Μουστάκας, ένας περιβόητος πραξικοπηματίας, ο οποίος όμως ήξερε τον θείο. Και με ήξερε και εμένα ότι εγώ δούλευα, είχε εστιατόριο ο θείος και δούλευα εγώ εκεί τα καλοκαίρια. Όταν με είδε, μου λέει, είσαι ο συγγενής του Μάκη? Του λέω, ναι. Μου λέει, πες ρε μέσα στο τέτοιο, θα σε πάρω, στο λαντρόβι της αστυνομίας. Και με πήρε και εκεί. Με βλέπει η θεία μου, τη λέω, η μάνα μου πού είναι? Μου λέει, η μάνα σου είναι εκεί που το πατέρα σου δάσκαλο, σε ένα μέρος από εκεί 20 χιλιόμετρα, και σε έχουν ότι είσαι νεκρός. Πάμε, μου λέει, κατευθείαν. Πήγαμε, η στιγμή που βλέπει η μάνα τον γιο που τον έχει νεκρό, δεν πρέπει να ξεχάσει καν, ποτέ σου. Ποτέ σου. Και μαζεύτηκε το χωριό, είχε διαδοθεί ότι ήρθε ένα που είναι πρόσφυγας και λοιπά, ήταν στον πόλεμο. Με πήραν στα συνεργατικά που είχαν εκεί και πήρα ρούχα και με ντύσανε. Και πάλι τώρα θα το γελάσουμε για λίγο, αλλά είναι κάποια που σου μένουν. Έρχεται ένα μικρό παιδάκι το οποίο έτρωγε ένα γλυφιτσούρι, πάλι νεκτάριε. Και επειδή είχε ακούσει ότι, ξέρεις, νηστικοί δεν έχουν φάει, έρχεται και μου λέει, έλα, μου λέει, γλύψε κι εσύ. Ένα παιδάκι 5 χρόνων. Λοιπόν, έγιναν αυτά που έγιναν, υπήρχαν και άλλες ιστορίες, να μην επεκταθούμε. Το θέμα είναι ότι στις 3 Αυγούστου του 2009, χάρη του Γιώργου του Ζαχαριάδη, εγώ δεν είχα μιλήσει τότε, κανείς δεν ήξερε για μένα τίποτα. Ούτε η γυναίκα μου ήξερε, ούτε η μάνα μου, ούτε η αδελφή μου. Πολύ λίγα πράγματα ξέραν το τι έγινα. Και γινόταν μια εκπομπή σε κάποιο σταθμό εδώ πέρα, τώρα δεν θυμάμαι ποιος ήταν, και με φώναξε ο Τέρης ο Χατζιωάννου. Και ήταν τότε που βγήκε ένας ηθοποιός Τούρκος, ο Ατίλα Ορκάς, ο οποίος είχε δηλώσει ότι, ξέρεις, είχαμε κάνει βιασμούς και λοιπά στην Κύπρο, και μου λέει, έλα, μου λέω, το συζητήσουμε. Και πήγα και μιλούσαμε. Και όταν μιλούσαμε, κάποια στιγμή πρόβαλε τη φωτογραφία αυτών των 5 στρατιωτών. Με είδε εκεί ο Τέρης ότι εγώ δαγκώθηκα και λοιπά, και στο έλμα μου λέει, τι είναι? Του λέω, έτσι και έτσι, ρε Τέρη, αυτοί ήταν στρατιώτες μου, αλλά δεν έχουμε πει τίποτα και τέτοια πράγματα. Μετά που ξεκίνησε η εκπομπή, ελέγχθηκε αυτό. Τα άκουσε και ο Γιώργος Ζαχαριάδης, και έρχεται ο Γιώργος στο θεατρείο και μου λέει, ξέρεις, θέλω να μου δώσεις μια συνέντευξη. Ήταν στα Νέα τότε ο Γιώργος. Του λέω, Γιώργο, δεν έχω μιλήσει σε κανένα, ούτε στην Κύπρο ξέρουν. Απλώς στην Κύπρο τις φωτογραφίες αυτές που δημοσιευτήκαν, ήταν κι άλλες μαζί, ένα χρόνο μετά τις δημοσίευσε η εφημερίδα Η Μάχη. Και επειδή γράψαν λάθος τα ονόματα, είχα πάει εγώ κάτω που ήταν ο θάνατος του Μακαρίου και πήγα από το περιοδικό του, λέω, κοιτάξτε, αυτά είναι λάθος τα ονόματα, και για να μην έχουν ελπίδες οι γονείς και λοιπά, διορθώστε τα αυτά. Και δόθηκε μια συνέντευξη 2 σελίδες, και ευτυχώς που δόθηκε, διότι επειδή ήταν πρόσφατα τα έχω και κράτησα για το περιοδικό, και το έχω ακόμα το περιοδικό. Και έρχεται ο Ζαχαριάδης και μου λέει να μπεις κάποια πράγματα. Λέω κάποια πράγματα, όχι όλα, ορισμένα πράγματα, και το δημοσιεύουν τα Νέα στην Αθήνα στις 24 Ιουλίου του 2009, που ήταν η επέτειος της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Στις 3 Αυγούστου 2009 βρίσκεται το πηγάδι που ήταν όλοι εκτελεσμένοι μέσα. Μάλιστα. Με μια σφαίρα στο κεφάλι. Και να συμπληρώσω πάνω, να συνεχίσω πάνω σε αυτά που είπε ο Μιχάλης, επειδή το ψάξα μετά και λοιπά, με κάτω με την κυβέρνηση, με τα τμήματα που ασχολούνται με αυτά, εκτελέστηκαν από Τουρκοκύπριους. Και όταν πια έγινε αυτό κάτω, είδαν την δημοσίευση στα Νέα, ακούστε κάτω, ήρθαν από την Αθήνα το ΜΕΝΚΑ, ο Αντένα και λοιπά, πήγαμε
στον ΟΤΕ και έγινε εκεί μια ζωντανή συνέντευξη και τότε με φωνάξα για πρώτη φορά και πήγα κάτω και σε ένα πάνελ στο οποίο ήταν η μητέρα του ενός που ήταν αγνοούμενου, υποτίθεται αγνοούμενου, βρέθηκε στον πηγάδι, ήταν η αδελφή του άλλου, δύο άλλες βουλευτίνες που ήταν πάνω σε θέματα ανθρωπιστικά και ψυχολογικά. Και ήταν ζωντανή εκπομπή και για πρώτη φορά ξαναεπικοινώνησαν οι άλλοι πέντε στρατιώτες μου. Δεν είχαμε μιλήσει καθόλου μέχρι τότε. Μάλιστα. Και ξαναβρεθήκαμε. Μάλιστα ο ένας είχε τόσο ψυχολογικά προβλήματα που πήρε η γυναίκα του τηλέφωνο και μου λέει, να ξέρεις, τώρα που σε είδε, μου λέει ο Ανδρέας, είναι η πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια που τον βλέπω και χαμογέλασε και θα έρθει από εκεί. Και ήρθε πραγματικά. Και βρεθήκαμε και όποτε πάω Κύπρο βρισκόμαστε πια με αυτούς. Και τον Νοέμβριο του 2009 με φωνάξαν για πρώτη φορά και έδωσα μια κατάθεση το τι έγινε με το 398 τάγμα πεζικού. Έχω την εντύπωση ότι δεν καταχωνιάστηκε η κατάθεση, διότι μετά που δημοσιεύτηκαν οι τόμοι από την Βουλή της Κύπρου υπάρχει η κατάθεση και υπάρχουν και τα σχόλια από κάτω από αυτούς που κάναν την ανάκριση, από την αστυνομία έγινε η ανάκριση. Και οι στρατιώτες αυτοί, όπως και οι στρατιώτες εδώ που ήταν με τον Κώστα, όλοι αυτοί πήγαν άδικα. Εμένα μία κουβέντα να μου έλεγε ότι ξέρεις, έσπασε η γραμμή πίσω από σένα, κάνε τα πυρά να φύγει το τάγμα. Εγώ θα έβγαζα τον Μιχάλη ένα χιλιόμετρο μακριά. Μόλις δεις τα άρματα, πες μου, ούτε 500 μέτρα δεν ήταν οι γραμμές μας να περάσουμε. Δυστυχώς δεν έγινε όλα αυτά τα πράγματα. Υποκλίνομαι, γιατρέ μου. Εγώ νομίζω ότι όλα αυτά τα οποία είπες είναι πολύ συγκλονιστικά και πρέπει να αποτελέσουν από εδώ και πέρα τον μπούσουλα σε αυτό που είπαμε. Ότι τα νέα παιδιά πρέπει να μάθουν αυτή την ιστορία. Δηλαδή δεν πρέπει να περνάει απαρατηρήτη. Και καλά έκανες που έδωσες και συνεντεύξεις και που αυτό το θέμα το ξαναέφερες στην επικαιρότητα, γιατί θα μπορούσε να περάσει στη λύθη και να μην γινόταν αυτό το οποίο και εσύ θα ήθελες. Ξέρεις τι σε βασανίζει. Σε βασανίζει το ότι εσύ έζησες. Είναι... Αυτό αν δεν ζήσεις δεν το καταλαβαίνεις. Πολύ σωστά. Το ότι εσύ έζησες και οι άλλοι πεθάναν. Εγώ όταν αντίκρισα τη μάνα και την αδελφή του άλλου στη συνέντευξη, δεν μπορούσα να τη δω στα μάτια. Άσχετο το ποιος έφταιγε. Διότι λέω, κοίταξε, εσύ τώρα έζησες, είσαι μπροστά τους, το 2009 μιλάμε, είμαστε στα 35 χρόνια πόσα ήταν. Εσύ είσαι μπροστά τους και αυτοί βρήκαν τα κόκκαλα και τους δώσαν ένα κασελάκι με τα κόκκαλα για τους συγγενείς τους. Ακόμα αυτό να ξέρεις ότι μέσα μας υπάρχει. Δηλαδή όταν βρεθούμε εκεί πέντε, πολύ σπάνια θα μιλήσουμε για εκείνες τις στιγμές. Πάρα πολύ σπάνια θα μιλήσουμε. Λέγε Κώστα, φτάνοντας προς το τέλος, κάτι που θέλεις να πεις, γιατί νομίζω ότι όλων οι μαρτυρίες ήταν συγκλονιστικές. Και... Αυτό που θέλω να πω, να συμπληρώσω αυτά που είπε ο Γιώργος, το ίδιο είχα πάθει κι εγώ. Καταρχήν θέλω να σας πω πώς γλιτώσαμε στη μάχη πάνω στο Σιχαρί. Εμείς είμαστε τα τελευταία αυτοκίνητα της πομπής. Όταν έγινε, οι Τούρκοι κατά λάθος χτυπήσαν τα μπροστινά αυτοκίνητα. Ήταν γύρω στα 70 καμιόνια με πυρομαχικά, τα οπλοπολιβόλα, όλα αυτά. Για καλή μας τύχη, είμαστε οι τελευταίοι. Κατεβήκαμε και επειδή γνώριζα την περιοχή, επήγαινα κατασκήνωση εκεί και γνώριζα την περιοχή, είπα γύρω στα 20 άτομα, ελάτε μαζί μου, ξέρω την περιοχή. Είχαμε ένα έφεδρο ο οποίος είχε κιάλια και μας βοήθησε πάρα πολύ, γιατί κάτω στην περιοχή μεταξύ βουνού είδε ότι ανέβαινε κάθε 5 λεπτά ένας Τούρκος για εκαθαρίσεις με ασύρματο. Και προχωρώντας, όπως ανέφερε και ο φίλος ο Γιώργος, νερό δεν είχαμε. Το νερό, θα το πω και
ουρούσαμε και με τα δάκτυλά μας βάζαμε στα χείλη μας για να δροσιστούμε. Προχωρώντας και φτάνοντας στην Κυθρέα, στον Κεφαλόβριζο συγκεκριμένα είναι μια τοποθεσία που ήταν το καλύτερο κέντρο με τρεχούμενο νερό, είχε φαγητά εκεί και τους λέμε παιδιά, έσπασε η γραμμή, φύγετε, φέρτε μας τον κοινοτάρχη να τον ειδοποιήσουμε, έσπασε η γραμμή, φύγετε. Βρήκαμε ένα αυτοκίνητο και μας μετέφερε μέχρι το εργοστάσιο του Μπάτα και από εκεί ο κύριος αυτός έπρεπε να πάει Λευκωσία και από εκεί με τα πόδια πήγαμε και παρουσιαστήκαμε στη διοίκηση πυροβολικού η οποία ήταν στην Αθαλάσσα. Αυτό που με συγκλώνησε όλο αυτό ήταν το 2008 εγώ εργαζόμουν εδώ στα ξενοδοχεία και όταν τελείωνε η περίοδος κατέβαινα κάτω να δω τους δικούς μου. Κατέβηκα κάτω, έρχεται μια θεία με την κόρη της και μου λέει μάθαν και την ώρα που ερχόμουν γιατί πρέπει να η Μακαρίσα η μητέρα μου να τους προφόρησε ότι ο Κώστας έρχεται, θα είναι την τάδε ώρα. Ήρθαν εκεί και μου λέει η γιαγιά, Κώστα να σε ρωτήσω κάτι, εντωμεταξύ πήγα στο σπίτι τους όταν είμαστε στρατιώτες μαζί με τον Μακαρίτη τον Πέτρο και φάγαμε. Τι λέω, θεία, ο Πέτρος, εγώ τον έθαψα, κόπηκε το χέρι του πατέρα. Μάλιστα. Και με το ζωστήρα το σφίξαμε για να μην είναι αιμορραγή, αλλά δεν άντεξε το παιδί και το θάψαμε. Τι λέω, τον έχω θάψει με τη λόχη μου σε ένα δέντρο και έβαλα και ένα, έκαναμε ένα σταυρό και το θάψαμε στην περιοχή αυτή. Αλλά αν μας το επιτρέπουν θα σε πάρω να πάμε να δούμε, να πιάσουμε τα λείψανα. Φεύγοντας από εκεί εφτάσαμε στην Κυθρέα. Στην Κυθρέα ο κόσμος δεν ήξερε τίποτα. Οι πληροφορίες δεν είχαν φτάσει στο χωριό. Τα τάγκς ήταν έξω από το χωριό και δεν ήξερε κανένας και δεν ήξεραν τίποτα ο κόσμος. Και φωνάξαμε τον κοινοτάρχη και τον ειδοποιήσαμε ότι σε λίγες ώρες μπαίνουν τα τάγκς στο χωριό. Εκενώστε το χωριό. Αυτή ήταν για μένα προσωπικά, αφού σε θέλαν να κάνουν αυτόν τον διαχωρισμό, να χωρίσουν την Κύπρο, είναι κρίμα που φύγανε άδικα τόσα παιδιά για το τίποτα. Ενώ μπορούσαν τη γραμμή αυτή που θέλαν να τραβήξουν ανάμειχτα, μπορούσαν να το κάνουν με διαφορετικό τρόπο. Μάλιστα. Λέγε Μιχάλη. Εγώ κλείνοντας θα ήθελα να πω το εξής. Οι δολοφονίες και οι σκοτωμοί δεν σταματάνε το 1974. Θα πρέπει να θυμόμαστε τον Τάσο Ισαάκ και τον Σολομό Σολομού. Και όχι πολύ μόνο σωστά. Αυτό, και όχι μόνο αυτό, αλλά ο δολοφόνος του Σολομού Σολομού είναι εξακριβωμένος και είναι δίπλα, είναι αξιωματούχος του ψευδοκράτους. Είναι αξιωματούχος του ψευδοκράτους. Και το δεύτερο σημείο που θα ήθελα να αναφερθώ είναι ότι ο σκοπός μας δεν είναι να αναμοχλεύουμε το μίσος. Θέλουμε την ειρήνη. Είμαστε λαός εκφύσεως ή φιλειρηνικός. Διαρωτώ με όμως, με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί και όλη αυτή την προπαγάνδα που υπάρχει, αν μπορούμε να επιδιώξουμε λύση του Κυπριακού, γιατί αυτός είναι ο σκοπός. Πάμε στο μέλλον πλέον. Να επιδιώξουμε μια συμφωνία λύσης η οποία θα μας υποχρεώνει να ζήσουμε μαζί με αυτούς που έκαναν όλα αυτά. Και δεν είναι μόνο οι Τουρκοκύπροι, πάτερ, είναι να μην ξεχνάμε και τους έπικους, οι οποίοι έπικοι
είναι προσκολλημένη στην Τουρκία και στην εκάστοτε κυβέρνηση της Τουρκίας. Γιατί χρηματοδοτούνται από εκεί. Διαρωτώ με λοιπόν, μπορεί η Κύπρος να πετύχει μια λύση συνύπαρξης Ελλήνων και Τούρκων μετά από όλα αυτά? Δεν ξέρω την απάντηση. Δεν γνωρίζω την απάντηση. Όμως προβληματίζομαι. Λέω, μπορεί, ας πούμε ότι ψηφίζεται, περνάει από δημοψήφισμα, ψηφίζεται μια λύση ομοσπονδίας. Ναι, εντάξει. Θα μπορεί να είναι βιώσιμη η λύση. Ή θα είναι ένα παράθυρο της Τουρκίας να πάρει όλη την Κύπρο. Γιατί η επιδίωξη της Τουρκίας είναι να πάρει όλο το νησί. Θα μπορέσει να επιβιώσει ο ελληνισμός της Κύπρου. Αυτό είναι το δεδομένο. Δεν μιλάμε για μας που έχουμε φάει τα ψωμιά μας. Μιλάμε για τις νέες γενιές. Σωστό. Πάντως όλα αυτά και σε αυτό το δίλημα, εγώ επειδή είμαστε και σε εκκλησιαστικό σταθμό και επειδή με όλα αυτά τα οποία μας είπε και ο Γιώργος και οι δικές σας μαρτυρίες, η πίστη ήταν αυτή που κράτησε, λέει ο μεγάλος Μακρυγιάννης, μόνο ο γερομάστορης ξέρει πώς θα λυθεί αυτό το πράγμα. Θέλω όλους να σας ευχαριστήσω, αγαπητέ μου Κώστα Κυριακίδη, Μιχάλη Οικονομίδη, αγαπητέ μου Πρόεδρε, θα αφήσω τον επίλογο σε σένα, γιατί είναι η πέμπτη ή έκτη φορά που σε έχω καλέσει εδώ, γιατί πάντα κάνουμε εκπομπές, αλλά ήσουν πολύ συγκινητικός με όλα αυτά τα οποία μας είπες και δεν ήταν ο σκοπός να προκαλέσουμε τη συγκίνηση, αλλά ο σκοπός ήταν να καταλάβουμε αυτά τα οποία πέρασες εσύ και αυτά τα οποία πέρασαν αναρρύθμιτοι άνθρωποι που χάθηκαν και που όλα αυτά τα οποία έγιναν πρέπει να μας παραδειγματίσουν και να μας προβληματίσουν. Θέλω λοιπόν ο επίλογος να είναι δικό σου και αυτό το οποίο θα ήθελα πολύ ταπεινά να πω σε όλους σας, αλλά και στο Σύλλογο Κυπρίων μαζί με τα συγχαρητήρια που στέλνουν πάρα πολύ, όπως ο Βασίλης ο Ζωγράφος από τη Σάμο, ο Γιώργος ο Πάτας, ο Γιώργος από την ΚΟ, διάβαζα πριν λίγο τα μηνύματα, και πολλοί άλλοι για να μην μπούμε στη διαδικασία, τους ευχαριστούμε όλους. Θέλω λοιπόν, αφού πω ότι υποκλεινόμεθα σε όλους εσάς και σε όλο το Σύλλογο Κυπρίων Ρόδου που κάνει αυτό το καθήκον του κάθε χρόνο, να κάνεις εσύ ένα επίλογο δικό σου, ό,τι θέλεις εσύ. Εγώ να συνεχίσω από εκεί που είπε ο Μιχάλης. Είναι καλό να, παρόλα αυτά που έχουν περάσει όλα κλπ, η αισιοδοξία να υπάρχει. Εγώ θεωρώ ότι εάν η Τουρκία υπάρχει τρόπος να βγει από το χάρτη του παιχνιδιού, το να ζήσουμε οι Τουρκοκύπροι και οι Ελληνοκύπροι μαζί, μπορούμε να ζήσουμε. Να μην υπάρχει η Τουρκία όμως, να μην έχει κανένα δικαίωμα σε όποια λύση βρεθεί. Διότι είχε το δικαίωμα της επέμβασης με τις συμφωνίες της Ρήχης Λονδίνου, το εκμεταλλεύτηκε. Αν και στην καινούρια λύση που θα βρεθεί έχει οποιοδήποτε δικαίωμα, 100% μετά από 10-20 χρόνια θα ξαναγίνει. Διότι υπάρχει και ένα κομμάτι Τουρκοκύπρι, οι οποίοι δεν είναι υπέρ της Τουρκίας, έχουν φανεί σε διαδηλώσεις κλπ. Δυστυχώς είναι η μειοψηφία. Μάλιστα. Δυστυχώς είναι η μειοψηφία. Και πρέπει να υπάρχει πάντα και μια διαφορετική αντιμετώπιση της Κύπρου από τη μητέρα πατρίδα. Οι Κύπροι από το 1955 μέχρι τώρα το αίμα τους το δίναν για να ενωθούν με τη μητέρα πατρίδα. Για πολλούς και διαφόρους λόγους αυτό δεν κατέστη δυνατό. Υπάρχει ένα παράπονο από αρκετούς στην Κύπρο για τη μητέρα πατρίδα. Όταν περιμέναμε να περάσουν αεροπλάνα το 1974 από πάνω, κανένα αεροπλάνο δεν πέρασε. Πέρασαν μόνο τα τουρκικά. Στις 20 του μήνα ο Ερντογάν πηγαίνει στην Κύπρο. Έχουμε διαβάσει τις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος θεωρώ ότι έχει μια πάρα πολύ καλή στάση. Πρέπει όμως να υπάρχουν και κάποια έργα, κάποιες πράξεις. Πρέπει να πιεστεί η φιλότουρκη Γερμανία στη στάση που κρατά απέναντι της Τουρκίας. Οι Άγγλοι έτσι κι αλλιώς είναι μια ζωή οι αυτοί που δημιούργησαν το πρόβλημα στην Κύπρο. Τους Άγγλους τους ξέρουμε, τους Γερμανούς τους μαθαίνουμε. Εκεί όπου μπορούμε να πιέσουμε πρέπει να πιέσουμε. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι μεν μπήκε η Κύπρος μέσα και ήταν ένα μεγάλο όφελος που μπήκε μέσα,
Δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή δεν συμπεριφέρεται όπως πρέπει να συμπεριφέρεται σε ένα μέλος της και συμπεριφέρεται περισσότερο φιλοτουρκικά. Και για να κλείσω, θέλω πάντα, επειδή ο χαρακτήρας μου τέτοιο, να είμαι αισιόδοξος ότι κάποια στιγμή θα μπορέσουμε να έχουμε ένα κράτος, την Κύπρο, η οποία να μην έχει αλλάξει μορφή, να είναι το, διότι οι Τούρκοι αυτό επιδιώκουν, να καταργηθεί σαν κράτος η Κύπρος, να ξανά έχουμε την Κύπρο μας ξανά. Το ευχόμαστε ολόψυχα και αυτό το σλόγγαν το οποίο λέτε «Δεν ξεχνώ», πρέπει όλους πάντοτε αυτές τις μέρες και καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, όχι μόνο αυτές τις μέρες, καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου πάντοτε να μας... Και κάτι που ξέχασα, σαγενεύει, που δεν πρέπει να ξεχνάει ποτέ, ότι έχουμε ακόμα αγνοούμενους. Είναι αμαρτία, οι μανάδες φύγανε. Είναι αμαρτία οι αδελφές, οι αδελφοί που ζουν ακόμη να μην πάρουν, εγώ θεωρώ, παρόλο που διαμαρτύρονται πολύ, έστω ένα μικρό κοκαλάκι, όπως τον στρατιώτη του που θαύτηκε εκεί. Ένα μικρό κοκαλάκι να πάρει. Θα είναι μια δικαίωση όλο αυτό. Να είναι μια δικαίωση. Έχει αγνοούμενους που έχουν παιδιά. Ναι, βεβαίως. Εμείς οι δημοσιογράφοι γνωρίζαμε ότι οι Τούρκοι προετοιμάζονταν για αυτή την απόβαση. Ακούγαμε ξένους ραδιοσταθμούς, ακούγαμε κυρίως το BBC, αλλά κάθε φορά που λέγαμε ότι επίκειται απόβαση ή οι Τούρκοι προετοιμάζονται, θεωρούμεθα από τους πραξικοπηματίες, από τη Χούντα, ως ψιθυριστές και κινδυνεύαμε. Δεν είχαμε το δικαίωμα εμείς εδώ στο ΡΙΚ, στη ραδιοφωνία ή στην τηλεόραση, να πούμε ότι επίκειται τουρκική εισβολή και ότι έπρεπε να αντιμετωπιστεί. Να σκεφτείτε ότι το πρωί της 20ης Ιουλίου βλέπαμε από την βαράντα του σπιτιού μας τους Τούρκους αλεξιπτοριστές να πέφτουν σε αυτές τις περιοχές που έλεγχαν οι Τουρκοκύπροι, σε αυτούς τους θύλακες, και δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα απολύτως. Το ραδιόφωνο ήταν κλειστό και όταν άνοιξε το ραδιόφωνο, άνοιξε λέγοντας τι ώρα ανέτελε ο ήλιος, τι ώρα θα έδιε ο ήλιος, είπε την πρωινή προσευχή και εμείς βλέπαμε Τούρκους αλεξιπτοριστές να πέφτουν στα χώματα, τα ιεροχώματα της Κύπρου. Ένα των πολεμικών ανακοινωθέν. Ανακοινούται ότι την πρωία της σήμερον τουρκικά αεροσκάφη άνευ προειδοποιήσεως Ιμπούλος και Ανάνδρος προσέβαλον το σταθμό Ραντάρ, εβομβάρδισαν το στρατόπεδο της Ελβίκ και έριψαν εντός του τουρκοκυπριακού θύλακος Λευκοσίας Αγίρτας μικράν δύναμην αλεξιπτοτιστών. Ελληνικέ κυπριακέ δυνάμεις αντιμετωπίζουν μεταγενεότητος και πρωτοφανούς ενθουσιασμού την απρόκλητον επίθεση του τουρκικού σοβινισμού. Ο εχθρός ουδέν κατόρθωσε να επιτύχει. Μέχρι στιγμής κατερρύφθησαν 3 εχθρικά αεροσκάφη. Ούτε μία απώλεια εσημειώθη εις τα συμμετέρας δυνάμεις. Ελληνικέ κυπριακέ λαέ, γνώριμη είναι η φωνή που ακούεις. Γνωρίζεις ποιος σου ομιλεί. Είμαι ο Μακάριος. Δεν είμαι νεκρός όπως η Χούντα των Αθηνών και οι εδώ εκπρόσωποι της θα ήθελαν. Είμαι ζωντανός και είμαι μαζί σου. Περνάμε σε ένα αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα. Ευχαριστούμε θερμά γιατί πραγματικά μέσα από αυτές τις συγκλονιστικές μαρτυρίες μπορέσαμε να καταλάβουμε όσο μπορούμε εμείς οι νεότεροι που δεν ζήσαμε αυτά τα γεγονότα, αλλά είτε διαβάσαμε κάτι, είδαμε ένα ντοκιμαντέρ, είτε είδαμε ένα ντοκιμαντέρ, να μπούμε σε αυτή την δυσκολία την οποία αντιμετώπισαν αυτοί οι άνθρωποι που, θα το ξαναπώ, ότι υποκλεινόμεθα σε όλο αυτό τον αγώνα και σε όλα αυτά τα οποία μας κατέθεσαν. Να είστε καλά, κρατάτε τη σημαία της Κύπρου ζωντανή και δυνατή και εμείς εδώ θα είμαστε και ο σταθμός μας μέσα από εκδηλώσεις, μέσα από εκπομπές. Άλλωστε κάθε Κυριακή και κάθε Δευτέρα δείχνουμε από τη Μονή Κύκου, από το Μετόχι, γιατί μας αρέσει πάρα πολύ και η ψαλμωδία και ο τρόπος που ψάλουν εκεί οι χοροδίες. Την Κύπρο πάντοτε την έχουμε μέσα στην καρδιά μας, είναι η Μεγαλόνησος. Και με την πρώτη ευκαιρία και εγώ θα την επισκεφθώ, γιατί έχω υποσχεθεί ότι θα πάω πάλι στα Λατσιά. Με περιμένουν εκεί. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο εδώ κοντά σας, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.